Αντιμέτωποι με την υποστελέχωση έχουν έρθει οι εργαζόμενοι στην εφορία Χανίων. Από τις 110 οργανικές θέσεις, η υπηρεσία σήμερα λειτουργεί μόλις με 80 εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων και αυτό σε διάστημα 2 ετών. Τίνει να γίνει ένα θέμα το οποίο πλέον είναι μη διαχειρίσιμο. Συνταξιοδοτούνται οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι μας, χωρίς να υπάρχουν διαγωνισμοί οι οποίοι θα φέρουν νέο προσωπικό για να καλύψουν τις θέσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την τεράστια ταλαιπωρία των φορολογουμένων κατά κύριο λόγο και τα τεράστια ταλαιπωρία όμως και εμάς των εργαζομένων που καλούμαστε να καλύψουμε 2 και 3 θέσεις κενές για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους φορολογούμενους. Τα συνεχή αιτήματα της υπηρεσίας για νέες προσλήψεις πέφτουν στο κενό. Μάλιστα, ένας διαγωνισμός που εξαγγέλθηκε πέρσι για πρόσληψη 380 ατόμων σε όλη τη χώρα μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό, καθώς τα Χανιά θα στελεχώσουν την υπηρεσία μόνο 2 άτομα. Αν δούμε το ρυθμό συνταξιοδότησης, αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Ζητάμε λοιπόν μεγάλες υπηρεσίες με δικαστικό και έλεγχο στην έδρα κάθε νομού. Ζούμε σε μια περίοδο μόνιμης αναδιοργάνωσης και που γίνονται μεταβολές στις υπηρεσιακές καταστάσεις χωρίς να ρωτάνε τους εργαζόμενους αν αυτό μπορεί να είναι εφικτό και αν μπορεί να γίνει. Την ίδια ώρα η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΗ Χανίων Ερεθύμνου, Κλεοπάτρα Μπερτσουλάκη, αναφέρει ότι τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί, καθώς το κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία είναι ακατάλληλο και πολλές φορές επικίνδυνο σε ορισμένα σημεία. Το ελάχιστο που το 2022 αντιστοιχεί σε εργαζόμενους είναι να δουλεύουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Έχουμε 2 ορόφους όπου τα παράθυρα είναι σπασμένα, μπάζουν νερό, το κτίριο είναι εντελώς ακατάλληλο σε αυτούς τους 2 ειδικά ορόφους και χρήζουν άμεσης επισκευής. Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές λύνουν τα χέρια χιλιάδων πολιτών, σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν τεράστια ταλαιπωρία τόσο στους πολίτες όσο και στους εργαζόμενους. Νέες εφαρμογές, οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν σωστά, δημιουργούν αιτήματα από τους φορολογούμενους. Είμαι τελή. Οι εργαζόμενοι είναι στη μέση, απέναντι και από τους φορολογούμενους που ταλαιπωρούνται και από τη διοίκηση, η οποία συνεχώς βάζει στόχους και ζητάει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιστροφές, με τους ψηφισμούς, με τις λάθος πληρωμές. Θέματα απλά, τα οποία θα μπορούσε όντως να τα είχε λύσει η μηχανογράφηση πολύ πιο εύκολα και να μην ταλαιπωρούμαστε. Να σημειωθεί ότι την Τρίτη οι εφορίες Χανίων και Ερεθύμνου θα παραμείνουν κλειστές λόγω της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων.